Καλησπέριζω αμέσως τώρα τον κύριο Γιάννη Μαργαριτίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Βίσσας, καθώς αύριο Τετάρτη έχουμε αγροτικό συλλαλητήριο και στο Βόρειο Εύρο. Καλησπέρα κύριε Μαργαριτίδη. Καλησπέρα και από μένα. Ετοιμάζεστε αύριο Τετάρτη 31 Ιανουαρίου να βγείτε στους δρόμους. Ναι, για να έτσι ξεκινώντας να πω ότι εμείς ως Αγροτικός Σύλλογος χαιρετίζουμε όλους τους αγρότες, τους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους που είναι στο δρόμο και παλεύουν για τα δίκαια αιτήματα, γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια, είναι και διαχρονικά. Δυστυχώς τα προβλήματα αυτά δεν έχουν λυθεί εδώ και χρόνια. Αν θέλετε να σας τα πω, είναι τα κυριότερα ζητήματα που μπαίνουν από όλους τους αγρότες. Είναι το κόστος παραγωγής, ναι, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι το πετρέλαιο, είναι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων που έχουν κατρακυλήσει. Και εμείς εδώ στην περιοχή μας, τουλάχιστον εδώ στο Βόρειο Εύρο, γιατί άκουγα τον κύριο Αλεξανδρή και είναι και πρόεδρος του ΤΟΕΦ, νομίζω γνωρίζει το ζήτημα. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό που προωθεί η κυβέρνηση, να γίνουν τα ΤΟΕΦ ανώνυμες εταιρείες, ναι, στην περιφέρεια. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο στόχος είναι να ιδιωτικοποιηθεί. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι τα ΤΟΕΦ της περιοχής μας τουλάχιστον, αυτό που ό,τι γνωρίζω, είναι βιώσιμα, είναι οικονομικά ανεξάρτητα, λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν και μικροπροβλήματα. Πάντα υπάρχουν μικροπροβλήματα. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό το πράγμα. Κύριε Μαργαριτίδη, να γίνει μια ανώνυμη εταιρεία σε επίπεδο περιφέρεια. Τι θα κάνετε από αύριο? Αυτό ξεκίνησα να σας πω, ότι πάνω κάτω τα αιτήματα σε όλη την Ελλάδα είναι τα ίδια. Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Βέβαια εδώ σε εμάς είχαμε, στο Νότιο Εύρο είχαμε τις πυρκαγιές, δυστυχώς, που καταστράφηκαν πολλοί συνάδελφοι και μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφικοι αγρότες, το ίδιο και στη Θεσσαλία, μια που αναφέρθηκε και η Θεσσαλία, ναι, γιατί σας άκουσα. Είναι και εκεί τα προβλήματα βέβαια μεγάλα. Εμείς αύριο, οι τρεις αγροτικοί σύλλογοι εδώ του Βορείου Εύρου, Οριστιάδος, Βίσσας και Τριγώνο, πήραμε την απόφαση, αύριο διοργανώνουμε ένα συλλαλητήριο με τρακτέρ στην πλατεία της Οριστιάδος, σαν πρώτη κίνηση για τις κινητοποίησεις. Από εκεί πέρα βέβαια θα συνεδριάσουν οι συνάδελφοι αγρότες που συμμετέχουν με τα τρακτέρ τους και οι ίδιοι θα αποφασίσουν πώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα. Ναι, καλά, νομίζω ότι όλα θα μεταφερθούν προς τη Θεσσαλονίκη Πέμπτη Παρασκευή με την έναρξη της αγρότικας. Ναι, τι θα γίνει και στην έκθεση, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Γιατί και αυτά που ανακοίνωσαν, και γιατί ακούω το τελευταίο διάστημα και τους υπουργούς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δυστυχώς δεν μπαίνει στο κυρίω θέμα. Εδώ μειώθηκαν οι επιδοτήσεις, βάλαμε στην ουσία τα βατζή στις επιδοτήσεις, τα παίρνουν τα μελετικά γραφεία, οι εταιρείες, και θα καταντήσουν το 50% που χάθηκαν από το πρασίνισμα, δυστυχώς οι αγρότες θα πάρουν ψίχουλα. Αυτή η ιστορία είναι από Υπουργείου Λιβανού, ακόμα είναι παλιά, ναι, ιστορία. Δυστυχώς δεν είχαν ενημερώσει τους αγρότες το τι θα συμβεί και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εμείς είμαστε αντίθετοι με τις μειώσεις που γίνονται στις επιδοτήσεις. Τι ώρα θα είναι αύριο η κινητοποίηση, κύριε Μαργαριτίδη? Να σας πω, εμείς θα ξεκινήσουμε από τα χωριά από τις 10 η ώρα, 9.30 10 η ώρα τα τρακτέρ θα ξεκινήσουν. Στη βόρεια πλευρά της Οριστιάδος, στον κόμβο της Λιέγης που λέμε, θα συγκεντρωθούν 11 η ώρα όλα τα τρακτέρ και θα μπουν με φάλαγγα στην πλατεία της Οριστιάδος. Και από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Αλεξανδρούπολης, ας το πούμε, θα συγκεντρωθούν στον ΑΕΔ όσα τρακτέρ βγουν και από εκεί πέρα θα μπουν και αυτά στην πλατεία της Οριστιάδος. Θα γίνει το συλλαλητήριο, από εκεί και πέρα πόσο θα κρατήσει, ναι, θα αποχωρήσουμε και στην είσοδο της πόλης, στον κόμβο της Λιέγης, θα συνεδριάσουν οι αγρότες και θα πει καθένας την άποψή του. Μάλιστα. Και θα αποφασίσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαργαριτίδη. Με προσοχή και αύριο. Σας ευχαριστώ. Με προσοχή. Με την ευκαιρία, καλώ όλους τους συναδέλφους αγρότες, τουλάχιστον στην περιοχή του Βορείου Εύρου, να συμμετάχουν δυναμικά με τα τρακτέρ τους στο συλλαλητήριο στο αυριανό, γιατί κρίνεται η επιβίωσή μας πλέον. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα.